Γεια χαρά σε όλου, είμαι ο Άγγελο Κυρίτσι. Ο παρουσιαστή που με κάθε του νέο βίντεο κάνει limit up στον εκνευρισμό σου και limit down στην υπομονή σου. Σε κάθε ένα από τα βίντεο που έχουμε κάνει μέχρι στιγμή για το θέμα των επενδύσεων, τουλάχιστον ένα σχολιαστή έχει αναφέρει τη φούσκα του ελληνικού χρηματιστηρίου το 1999. Και όχι άδικα. Ακόμα και όσοι δεν είχατε γεννηθεί ή ήσασταν πολύ μικροί όταν είναι για να το θυμάστε, σίγουρα έχετε ακούσει γι' αυτό. Η μεγαλύτερη σε ηλικία δύσκολα θα ξεχάσουμε αυτό τον πυρετό των επενδύσεων σε μετοχέ ελληνικών εταιριών. Πόσο μάλλον όσοι συμμετείχαμε, είχαμε ανθρώπου στο κοντινό μα περιβάλλον να συμμετέχουν. Και άρα ζήσαμε τι επιπτώσει τη κατάρρευση από πρώτο ή δεύτερο χέρι. Κατά τη μανία τη ανόδου, κάποιοι είχαν επενδύσει όλε τι αποταμιεύσει. Άλλοι είχαν πουλήσει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία για να επενδύσουν τα χρήματα. Ορισμένοι είχαν φτάσει μέχρι και στο σημείο να δανειστούν για να επενδύσουν. Που είδαμε σε πρόσφατο βίντεο πόσο κακή ιδέα είναι. Όταν λοιπόν επήλθε η κατάρρευση. Ορισμένοι άνθρωποι έχασαν ό,τι είχαν. Οι πιο άτυχοι που είχαν δανειστεί έχασαν και εκείνα που δεν είχαν και έμειναν μόνο με τα χρέη. Όσο για το ελληνικό χρηματιστήριο δεν θα ήταν ποτέ πια το ίδιο. Εκεί που το Σεπτέμβριο του 1999 ο Γενικό δείκτης είχε φτάσει στη γμιαία τι 6.355 μονάδε, Μάρτιο του 2003 είχε πέσει κάτω από τι 1.500. Τέλειο Οκτωβρίου του 2007 είχε μια ισχυρή ανάκαμψη, φτάνοντα σχεδόν τι 5.335 μονάδε. Ύστερα όμω ήρθε το 2008 και όλα όσα ακολούθησαν. Πλέον έχουμε να δούμε το γενικό δείκτη να ξεπερνάει τι χιλιάδε μονάδε από το φθινόπωρο του 2014. Και οι 5 και 6 χιλιάδε προοικοσαετία φαντάζουν πλέον όνειρο θερινή νυχτό, που πιθανώ να μην ζήσουμε αρκετά για να το δούμε πραγματοποιείται. σω την επόμενη χιλιετία. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε αναλυτικά το χρονικό για τη φούσκα του χρωματιστηρίου του 1999, τι διεθνεί επιρροέ, τη μετεωρική του άνοδο και την ασταμάτητη πτώση. Μαζί θα εξετάσουμε και του παράγοντε που έπεισαν εκατοντάδε χιλιάδε Έλληνε που δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ στο παρελθόν με επενδύσει να αποκτήσουν κωδικό στου εφοκλέου και να καταλήξουν να επενδύσουν όλες του τι οικονομίε, να ξεπουλήσουν περιουσίε ή και να επενδύσουν με δανεικά, με την προοπτική του να δεκαπλασιάσουν τα χρήματά του για να χάσουν τελικά τα πάντα. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την ιστορία. Όποιο δεν διδάσκεται από το παρελθόν, είναι καταδικασμένο να το επαναλάβει. Όχι όσον αφορά το ελληνικό χρηματιστήριο, που είναι μάλλον καμένο χαρτί αλλά τι διεθνεί επενδύσει. Ειδικά τη σημερινή ημέρα στην εποχή του ίντερνετ. Πλέον είναι πολύ εύκολο για τον καθένα να επενδύσει στα μεγαλύτερα διεθνή χρηματιστήρια μέσα από πλατφόρμε όπω η Freedom24 από τη Freedom Finance, που είναι και ο χορηγό αυτού του βίντεο. Κάνοντα τη δική σου εγγραφή από το σύνδεσμο στην περιγραφή, θα έχει απεριόριστε συναλλαγέ χωρί καμία προμήθεια για τι πρώτε 30 ημέρε. Η Freedom24 είναι μια πλήρω εξελιγμένη χρηματιστηριακή πλατφόρμα η οποία μα επιτρέπει να επενδύσουμε στα σημαντικότερα διεθνή χρηματιστήρια με λίγα μόνο κλικ. Επιπλέον, είναι η πρώτη ευρωπαϊκή πλατφόρμα που μα δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουμε σε επικείμενε IPOs αμερικανικών εταιρείων. Περισσότερα για τη Freedom Finance και την πλατφόρμα Freedom 24 θα πούμε στην πορεία του βίντεο. Α δούμε λοιπόν τι ακριβώ συνέβη στο ελληνικό χρηματιστήριο στο τέλη του 90 και γιατί ήταν. Για ηλίθιου! Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε πω τίποτα από όσα αναφέρουμε σε αυτό το βίντεο δεν μπορεί να θεωρηθεί επενδυτική συμβουλή. Δημιουργήσαμε αυτό το βίντεο καθαρά για ενημερωτικού και ψυχαγωγικού σκοπού. Αν επιθυμεί να επενδύσει τα χρήματά σου, οφείλει να κάνει τη δική σου έρευνα και φέρει το σύνολο τη ευθύνη για τι επενδυτικέ σου επιλογέ. Αν αναρωτιέστε γιατί έχουμε εντό εισαγωγικών τη λέξη σκάνδαλο στον τίτλο τη ενότητα, η απάντηση είναι απλή. Ένα σκάνδαλο προποθέτει μία εσκεμμένη ενέργεια από κάποιον ή κάποιου ει βάρο τρίτων. Στην ιστορία των διεθνών χρηματιστηρίων, αρκετέ μεγάλε ή και τεράστιε εταιρείε έχουν καταλήξει να καταρρεύσουν αποσδόκητα σε τέτοιου είδου σκάνδαλα, εξαφανίζοντα δισεκατομμύρια ή και δεκάδε δισεκατομμύρια δολάρια από τα χρήματα των επενδυτών του ουσιαστικά εν μία νυχτή. Ονόματα όπω η Enron, η WorldCom και η εταιρεία του Bernie Madoff. Στι Enron και WorldCom ήταν τα ψέματα των στελεχών και μια εξαιρετικά δημιουργική λογιστική που προέβαλε προ τα έξω την εικόνα υγιών πολυεθνικών. Αυτά τα ψέματα ξεγέλασαν του μετόχου μέχρι και τη στιγμή τη αναπόφευκτη κατάρρευση. Όσο για τον Μπέρνι Μέιντοφ, είχε πάρει συνειδητά την απόφαση να τρέξει ένα σχήμα πόνζι, δηλαδή να πληρώνει του παλαιότερου επενδυτέ με τα χρήματα των νεότερων, μέχρι να σταματήσουν να έρχονται νέοι επενδυτέ και η απάτη να καταρρεύσει. Χωρί αυτά τα άτομα και χωρί αυτά τα ψέματα, το πιθανότερο είναι πω οι υποθέσει αυτέ θα είχαν καταλήξει εντελώ διαφορετικά και με πολύ μικρότερε απώλειε για του όποιου επενδυτέ. Στην περίπτωση του ελληνικού χρηματιστηρίου του 99 όμω, δεν υπάρχει ένα άνθρωπο ή μία ομάδα ανθρώπων που να μπορεί να κατηγορηθεί συνολικά για το όλο συμβάν. Ούτε για την ηλικιώδη άνοδο, ούτε για την κατακόρυφη πτώση. Σίγουρα υπήρξαν μεμονωμένε απάτε. Ενδεχομένω αμέτρητη στον αριθμό, μέσα στο γενικότερο κλίμα τη αδικαιολόγητη χρηματιστηριακή ευδαιμονία. Όμω, εξετάζοντα συνολικά το όλο περιστατικό, με τη γνώση, τη σοφία και την καθαρότητα σκέψη που μόνο το εκ των μπορεί να προσφέρει, οι αιτίε τη ανώδικη πτώση είναι περίπλοκε και με πολλέ προεκτάσει. Για το πούμε και αλλιώ, δεν υπήρξε ποτέ κάποιο μυστικό meeting ανάμεσα σε πολιτικού, εφοπλιστέ, βιομηχάνου και λοιπού μεγαλοεπιχειρηματίε τη χώρα ή κάποια ξένη χώρα. Κανεί δεν κατέστρωσε ένα διαβολικό σχέδιο για να κλέψουν τα χρήματα των Ελλήνων μικροεπενδυτών μέσα του χρηματιστηρίου, καπνίζοντα χειροποίητα πουραβάνα, πίνοντα μπράντι 55 ετών και γελώντα τατανικά. Διεθνεί οικονομικέ συγκυρίε. Πολιτικό οπορτουνισμό. Ανατροφοδοτούμενη απληστία την οποία έτρεφαν αμέτρητε εφελοντολόγοι. Και βεβαίω ένα αριθμό παπαπάτη και αρπαχτέ που δεν προξέρεσαν το όλο περιστατικό αλλά σίγουρα το εκμεταλλεύτηκαν. Όλα συνετέλεσαν λιγότερο ή περισσότερο στο να συμβεί αυτό που συνέβη. Α πάρουμε όμω τα πράγματα από την αρχή. Από την πολύ αρχή. Ήδη από τη δεκαετία του 80 κάτι είχε αρχίσει να αλλάζει σημαντικά στα διεθνή χρηματιστήρια και η αρχή είχε γίνει πού αλλού, στι Ηνωμένε Πολιτείε. Ο Dow Jones Industrial Average είναι ένα δείκτη που παρακολουθεί τι 30 μεγαλύτερε εταιρείε στι Ηνωμένε Πολιτείε. Λογικά τον ξέρετε απλά σαν Dow Jones ή σαν «Χωριανή, Έπεσε ο Dow Jones! Από το σκέτ του Άμαν. Από τα μέσα τη δεκαετία του 60 μέχρι τις τη του 80, ο συγκεκριμένο δείκτη ήταν σχετικά στάσιμο. Τον Ιανουάριο του 1966 ήταν σε 9,83 μονάδε. Τον Οκτώβριο του 1982, με σποραδικέ πτώσει και επαναφορέ, ήταν λίγο κάτω από τι 9,92 μονάδε. Το Σεπτέμβριο του 1999, ο Dow Jones είχε ξεπεράσει τι 10.300 μονάδε. Με άλλα λόγια, 16 χρόνια σχετική στασιμότητα ακολουθήθηκαν από 17 χρόνια, στα οποία η αξία των συγκεκριμένων μετοχών υπερδεκαπλασιάστηκε. Η άνοδο στη δεκαετία του 1980 μπορεί σε μεγάλο ποσοστό να αποδοθεί στη διάδοση των υπολογιστών. Ήδη από το 77 είχαν ξεκινήσει να κυκλοφορούν στι ΗΠΑ οι πρώτοι οικιακοί και προσιτοί επαγγελματικοί υπολογιστέ. Ειδικά για επαγγελματική χρήση, η όλο και πιο εκτεταμένη χρήση των υπολογιστών έδινε την υπόσχεση σημαντικά αυξημένη παραγωγικότητα στο πλαίσιο τη νέα ψηφιακή οικονομία. Ακόμη μεγαλύτερο όμω ήταν ο αντίκτυπο του ίντερνετ, που είχε αρχίσει να επεκτείνεται διεθνώ τη δεκαετία του 90. Ειδικά για τι χρηματιστηριακέ επενδύσει, οι νέε δυνατότητε που το διαδίκτυο ήταν ανεκτήμητε. Ευκολότερη διακίνηση κεφαλαίων, Αστραπία η πρόσβαση στη διεθνή πληροφορία, άμεση εκμετάλλευση των ευκαιριών και σημαντική μείωση του ρίσκου των επενδύσεων. Τα νέα μέσα και συνθήκες, αλλά κυρίως οι συνθήκε, αλλά κυρίω οι υποσχέσει του για το μέλλον, έφεραν μια ασυγκράτη αισιοδοξία και προξένησαν μια άνευ προηγουμένου εφορία στα Αμερικανικά χρηματιστήρια. Τον αντίκτυπο τη τεχνολογία τον βλέπουμε ακόμη πιο ξεκάθαρα στο χρηματιστήριο Nasdaq. Το Nasdaq ιδρύθηκε το 1971 και ήταν το πρώτο ηλεκτρονικό χρηματιστήριο. Ο δείκτη Nasdaq Composite. Το Σεπτέμβριο του 1981 ήταν σε 180 μονάδε. Το Σεπτέμβριο του 1999 άγγιζε τι 2.750 μονάδε. Αυτά μια αύξηση άνω του 1.325% μέσα σε λιγότερα από 20 χρόνια. Τουλάχιστον ένα μέρο αυτή τη ηλικιώδου αύξηση και στον Dow Jones και στον Nasdaq ήταν μέρο της τεχνολογική φούσκα των com, η οποία έσκασε εμπάταγο το διάστημα 2000 με 2002. Αυτό είναι και ο λόγο που συνεχίζει ακόμη πιο απότομα η άνοδο στο 1999 και στου δύο δείκτε. Επειδή όμω σε αυτό το βίντεο ασχολούμαστε με το ελληνικό χρηματιστήριο που είχε διαρχίσει σε ξεφουσκώνει από το Σεπτέμβριο του 1999, θα ασχοληθούμε περισσότερο με τη φούσκα.com. Αν σα ενδιαφέρει να κάνουμε ένα ξεχωριστό βίντεο για αυτό το θέμα και για συγκεκριμένε παταγώδει αποτυχίε όπω το patch.com, γράψτε μα στα σχόλια. Όπω είδαμε λοιπόν, για σχεδόν 20 χρόνια, αλλά ειδικά μετά το 1995, τα Αμερικανικά χρηματιστήρια φούσκωναν ανεξέλεγκτα. Οι λεγόμενοι θεσμικοί επενδυτέ Δηλαδή, μεγάλοι οργανισμοί με τεράστια κεφάλαια επενδύσεων έβγαλαν αμέτρητα δισεκατομμύρια μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα. Περισσότερο πάνε στην υπόσχεση τη ψηφιακή οικονομία και του ίντερνετ και λιγότερο στην έμπρακτη εφαρμογή του, που ήταν ακόμα στα πρώτα τη βήματα. Έχοντα λοιπόν φρέσκο χρήμα στη διάθεσή του, οι θεσμικοί επενδυτέ άρχισαν να στρέφονται σε διεθνή χρηματιστήρια, τα οποία ακολουθούσαν τα Αμερικανικά με κάποια καθυστέρηση. Αυτό φαίνεται σε δείκτε όπω ο Γερμανικό DAX, ο Ισπανικό IBEX. Ο Eurostox 50 για την Ευρωζώνη και φυσικά ο ελληνικό Γενικό δείκτης. Ο γερμανικό συντάξιο το 1993 ήταν λίγο πάνω από τι 1500 μονάδε. Το διάστημα το 1998-1999 είχε φτάσει μέχρι και να ξεπεράσει τις 6000 μονάδε. Πρέπει να παραδεχτεί πως εντάξει, ήταν καλή άνοδο. Αν περιμένει να ζητήσει συγγνώμη για αυτό το λογοπαίγνιο, πρέπει να είσαι πολύ νέο σε αυτό το κανάλι. Μην ανησυχεί, θα μάθει και θα συνηθίσει. Όμω η Γερμανία ήδη από τότε ήταν η ισχυρότερη οικονομία τη Ευρώπη ο Ισπανικό Άιμπεξ το Σεπτέμβριο του 1992 με τα βίζα ξεπερνούσε τι 2.000 μονάδε. Το Σεπτέμβριο του 1999 είχε ξεπεράσει τι 9.500 μονάδε. Και η οικονομία τη Ισπανία βρισκόταν πιο κοντά σε αυτή τη Ελλάδα παρά σε εκείνη τη Γερμανία. Με άλλα λόγια, η χρηματιστηριακή φούσκα στα τέλη του 1990 δεν ήταν περιορισμένη στην Ελλάδα. Ξεκίνησε από τι ΗΠΑ και είχε ουσιαστικά επεκταθεί και σε πολλέ από τι χώρε τη Ευρώπη. Βέβαια, θα ήταν μεγάλο λάθο το να αποδίδαμε την άνοδο των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων Αποκλειστικά στι νέε τεχνολογίε και στα Αμερικανικά χρηματιστήρια. Α μην ξεχνάμε πω στη δεκαετία του 1990 μαγειρευόταν και μία άλλη πολύ μεγάλη αλλαγή όσον αφορά την οικονομία αρκετών χωρών τη Ευρώπη. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση, η λεγόμενη ΩΝΕ, ήταν ένα από τα πιο μεγαλοεπίβολα σχέδια στην ιστορία τη διεθνού οικονομία. Για πρώτη φορά, ένα τόσο μεγάλο αριθμό από εντελώ ανεξάρτητε χώρε, με αρκετά διαφορετικό επίπεδο οικονομική ισχύω, θα έμπαιναν σε μια νομισματική ένωση. Δηλαδή θα υιοθετούσαν ένα κοινό νόμισμα, καταργώντα εντελώ τα εθνικά του νομίσματα, αλλά διατηρώντα την εθνική του ανεξαρτησία. Μία μικρότερη παρόμοια απόπειρα ήταν η Λατινική Νομισματική Ένωση των 19ο αιώνα, ή αλλιώ Λουνέ, όπω δεν την είχε πει ποτέ κανεί. Όμω εκείνη η ένωση είχε αποτύχει και διαλυθεί μέχρι το 1927. Το πρώτο βήμα για την προετοιμασία τη έγινε το 1979 με τη δημιουργία τη Ευρωπαϊκή Λογιστική Μονάδα δηλαδή το European Currency Unit ή αλλιώ EQ. Το EQ ήταν ο προπομπό του ευρώ και τον Ιανουάριο του 1999 τα EQ αντικαταστάθηκαν ένα προ ένα με τα ευρώ. Πρέπει να τονίσουμε πω το EQ ήταν λογιστική μονάδα, όχι κανονικό νόμισμα. Ουδέποτε κυκλοφόρησε σε χαρτονομίσματα και κέρματα, ούτε μπορούσαν οι απλοί πολίτε να κάνουν αγορέ με αυτό. Όμω το EQ μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για ορισμένε διεθνεί συναλλαγέ και για τη μεταφορά κεφαλαίων. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά τη δεκαετία του 90, που έβλεπα στη τηλεόραση και έπαιζε συνεχώ διαφημίσει για επενδύσει. Νομίζω για ομόλογο του ελληνικού δημοσίου με ρήτρα IQ ή κάτι τέτοιο. Αν θυμάστε ακριβώ τη συγκεκριμένη διαφήμιση, γράψτε μα στο σχόλιο. Όπω και να έχει, η αξία του IQ καθοριζόταν από το λεγόμενο καλάθι νομισμάτων. Το 79 που ιδρύθηκε, συμμετείχαν στο καλάθι 8 νομίσματα. Η βαρύτητα του κάθε νομίσματο βασιζόταν σε διάφορα μακροοικονομικά κριτήρια για την αντίστοιχη χώρα προέλευση, τα οποία θα επανεξετάζονταν κάθε 5 χρόνια. Την πενταετία 79-84, μακράν το ισχυρότερο νόμισμα στο καλάθι ήταν το γερμανικό μάρκο, με ποσοστό σχεδόν 33%. Το πιο αδύναμο ήταν η Ιρλανδική λίρα με 1,15%. Το Σεπτέμβριο του 84 προσθέθηκε ένα και μοναδικό νόμισμα στο καλάθι, και αυτό ήταν η ελληνική δραχμή. Με ποσοστό 1,31% ήταν προτελευταία μετά την Ιρλανδική λίρα, η οποία είχε ανέβει στο 1,20%. Το Σεπτέμβριο του 89 προσθέθηκαν τρία ακόμα νομίσματα. Η Ισπανική Πεσέτα, το Πορτογαλικό Εσκούδο και τα Φράγκα Λουξεμβούργου. Εκ πρώτη όψεω, φαίνεται η Ελλάδα να έχει ένα προβάδισμα έναντι τη Ισπανία και τη Πορτογαλία όσον αφορά την νομισματική ένωση. Στο κάτω-κάτω, η δραχμή έχει μπει στο καλάθι του Οικιού πέντε χρόνια νωρίτερα από τα νομίσματα των δύο άλλων χωρών. Όμω και η Πεσέτα και το Εσκούδο είχαν υψηλότερη βαρύτητα στο καλάθι νομισμάτων από τη δραχμή. Την 1η Ιανουαρίου του 99, το ευρώ κυκλοφόρησε σαν επίσημο νόμισμα. Σε 14 χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, υπολογίζοντα και κρατήδια όπω το Βατικανό και το Σαν Μαρίνο. Στι 14 χώρε συμπεριλαμβάνονταν η Ισπανία και η Πορτογαλία, όχι όμω η Ελλάδα. Γιατί συνέβη αυτό, διότι η τελική συμμετοχή στην ΩΝΕ είχε σαν προπόθεση ορισμένα κριτήρια όσον αφορά την εθνική οικονομία τη κάθε χώρα. Συγκεκριμένα, ποσοστό του πληθωρισμού που να απέχει το πολύ 1,5% από τον δείκτη των τριών κρατών μελών με τι καλύτερε επιδόσει. Δημοσιονομικό έλλειμμα που να μην υπερβαίνει το 3% το καθάριση του εθνικού προϊόντος. Δημόσιο χρέο που να μην υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ. Σταθερότητα στην αναλλαγματική ισοτιμία του κρατικού νομίσματο για τουλάχιστον 2 έτη. Μακροπρόθεσμα επιτόκια που να μην υπερβαίνουν πάνω από 2% των δίκτων τριών κρατών μελών με τι καλύτερε επιδόσει. Προφανώ, η Ελλάδα απέτυχε να ικανοποιήσει στο σύνολό τη αυτά τα κριτήρια. Στι 2 Μαου του 1998, στην έκτακτη σύνοδο κορυφή τη η απόφαση για την τη Ελλάδα στο ευρώ το 1999 ήταν ένα ξερό όχι. Α επικεντρωθούμε λοιπόν στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Το 1994 βρισκόμαστε στο δεύτερο στάδιο υλοποίηση τη ΩΝΕ. Με βάση τα κριτήρια για την ένταξη στο ευρώ, οι προβλέψει έλεγαν πω τα επιτόκια δανεισμού αυτών των χωρών θα μειώνονταν. Πω θα υπήρχε σύγκληση προ τα επιτόκια με τα οποία δανείζονταν οι ισχυρότερε οικονομίε τη Ευρωζώνη, όπω η Γερμανία και η Γαλλία. Και φθηνότερο κρατικό δανεισμό ισοδυναμεί με μεγαλύτερε ευκαιρίε ανάπτυξη. Το διάστημα λοιπόν πριν ολοκληρωθεί η ένταξη μια στο ευρώ, η προσδοκία τη ανάπτυξη ήταν αρκετή για προσωπική στα κεφάλαια των διεθνών επενδυτών. Στην προκειμένη περίπτωση των θεσμικών επενδυτών που ήδη κέρδισαν δισεκατομμύρια από τα Αμερικανικά χρηματιστήρια. Τη διετία 96 και 97, η Ισπανία και η Πορτογαλία ήταν οι πρωταθλήτριε σε χρηματιστηριακέ αποδόσει ανάμεσα στι άλλε χώρε τη Ευρωζώνη. Ακριβώ επειδή τα ξένα κεφάλαια στοιχημάτιζαν στεντική επίδραση τη ένταξη στο ευρώ. Όμω, το ότι η Ελλάδα είχε αποτύχει όσον αφορά την ένταξη του 1999 δεν σημαίνει πω ήταν ξεγραμμένη και εκτό κούρσα. Τουλάχιστον όχι για τον Κώστα Σιμίτη, τον τότε Πρωθυπουργό. Μετά το όχι που έλαβε, ο Σιμίτη και η κυβέρνηση του Πασόκ ήταν αποφασισμένοι να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι του για να μπει η Ελλάδα στην ΩΝΕ και το ευρώ. Και μάλιστα το συντομότερο δυνατόν. Σε αυτό το βίντεο δεν θα αναλύσουμε ολόκληρο το πολιτικό και οικονομικό παρασκήνιο για την ένταξη τη Ελλάδα στην ΩΝΕ και το ευρώ. Ούτε το πώ και το πόσο μαγειρέθηκαν τα οικονομικά στοιχεία τη χώρα για να επιτευχθεί αυτή η ένταξη. Το θέμα μα είναι το ελληνικό χρηματιστήριο και η γενικότερη πορεία του τη δεκαετία του 90, ειδικά στη συνάρτηση με τι πολιτικέ εξελίξει στη χώρα. Από το 1990 μέχρι το 1992, επί Πρωθυπουργία Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο γενικό δίκτη είχε αρκετά σκαμπανεβάσματα. Εκεί που τέλειται και βρήκε το, το 89 ήταν λίγο κάτω από τι 460 μονάδε, μέσα σε 7 μήνε είχε ξεπεράσει τι 1684. Αυτή η άνοδο όμω ήταν προσωρινή. Μέχρι το έτο του 92, ο γενικό δικτη είχε πέσει στι 559 μονάδε το διάστημα 93-96, με κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, το ελληνικό χρηματιστήριο είχε σταθεροποιηθεί. Πλησίαζε προσωρινά τι 1200 μονάδε το 1994, αλλά γενικά έπαιζε στι 800-900 μονάδε. Το διάστημα 96-98 φαινόταν ιδιαίτερα ρόδινο για τη χώρα. Και αυτό είχε αντίκτυπο και στο χρηματιστήριο. Μετά την παρέτηση του Πρωθυπουργού Ανδρέα Πανδρέου για λόγου υγεία και το θάνατο του το 1996, και μετά την νίκη του ΠΑΣΟΚ με πρόεδρο του Μπογκόστι Σιμίτη σε εκλογέ Σεπτεμβρίου η κυβέρνηση Σιμίτη προσδοκούσε πω η χώρα θα έμπαινε στο ευρώ το 1999. Παράλληλα, το Σεπτέμβριο του 1997, η Αθήνα επιλέχτηκε για να φιλοξενεί του Ολυμπιακού Αγώνε του 2004, για πρώτη φορά μετά του πρώτου σύγχρονου Ολυμπιακού το 1896. Η προετοιμασία για την Ολυμπιάδα αναμενόταν να σηματοδοτήσει σημαντική ανάπτυξη αρχικά στον κατασκευαστικό τομέα και στη συνέχεια στον τουριστικό. Τον επόμενο 1,5 χρόνο, το ελληνικό χρηματιστήριο τράβηξε την προσοχή των διεθνών θεσμικών επενδυτών όπω είχαν κάνει τα χρηματιστήρια τη Ισπανία και τη Πορτογαλία, και σημείωσε κατακόρυφη άνοδο. Παρότι ήταν αρχέ Μαΐου του 1998, όταν η Ελλάδα έλαβε το όχι για την άμεση ένταξη στο ευρώ, για του επόμενου δύο μήνε το χρηματιστήριο συνέχισε να ανεβαίνει, φτάνοντα στην κορύφωση των 2.825 μονάδων στα τέλη Ιουλίου του 1998. Βέβαια, μέσα στο επόμενο τρίμηνο σημείωσε μία απότομη πτώση, πέφτοντα κάτω από τι 1.740 μονάδε. Όμω δεν είχε πέσει στα χαμηλά του 1996. Είναι σε εκείνο ακριβώ το σημείο, τον Οκτώβριο του 1998, που ξεκίνησε το πραγματικό ράλι του ελληνικού χρηματιστήριου, σημειώνοντα πρακτικά ασταμάτητη άνοδο για σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο. Στο υψηλότερο του σημείο, στι 17 Σεπτεμβρίου του 1999, θα ξεπερνούσε τι 6.355 μονάδε. Πρέπει να σημειώσουμε πω σε όλη τη δεκαετία του 1990, οι τράπεζε ήταν το ισχυρότερο επενδυτικό όχημα στο ελληνικό χρηματιστήριο. Στο τέλο του έτου 1990, στο χρηματιστήριο Αθηνών διαπραγματεύονταν 145 μετοχέ εταιρεών. Από αυτέ, οι 15 ανήκαν στον κλάδο των τραπεζών. Όμω, η αθρηστική κεφαλαιοποίηση αυτών των 15 τραπεζών έφτανε το 36,6% τη συνολική κεφαλαιοποίηση του χρηματιστηρίου. Με άλλα λόγια, οι 15 τράπεζε αντιπροσώπευαν πάνω από το 1 τρίτο τη αξία του χρηματιστηρίου. Μέχρι το τέλο τη δεκαετία είχαν μπει αρκετά περισσότερε νέε εταιρείε στο χρηματιστήριο. Όπω θα δούμε παρακάτω, μεγάλο αριθμό αυτών μέσα στο 1999. Τέλη του 2000, ο σημαντικός αριθμός των μετοχών εταιριών ήταν 341. Όμως, οι 15 τράπεζες εξακολουθούσαν να καλύπτουν το 31,1% του συνόλου της χρηματιστηριακής αξίας. Η Εθνική Τράπεζα από μόνη της ήταν το 7,8% ολόκληρο του χρηματιστηρίου. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι η προσδοκούμενη ένταξη στην ΟΝΕ και η αντίστοιχη μείωση των επιτοκίων δανεισμού σίγουρα θα σημαντικά τον τραπεζικό κλάδο. Οι τράπεζε λοιπόν ήταν τα blue chips στο ελληνικό χρηματιστήριο. Οι μεγαλύτερε και σταθερότερε εταιρείε που προσέλκυσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των διεθνών κεφαλαίων. Με τι τράπεζε όμω να αποτελούν τόσο μεγάλο κομμάτι τη κεφαλαιοποίηση ολόκληρου του χρηματιστηρίου, η άνοδο του ανέβασε σημαντικά το γενικό δίκτυο. Αυτό δημιούργησε ένα κλίμα εφορία, το οποίο άρχισε να παρασύρει τι τιμέ των μετοχών και στι άλλε εταιρείε που συμμετείχαν στο χρηματιστήριο. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το εξή. Ενώ οι μετοχέ των τραπεζών είχαν σημαντική άνοδο, τα περισσότερα χρήματα των επενδυτών μετά την κατάρρευση τη φούσκα του χρηματιστηρίου δεν είχαν χαθεί σε αυτέ. Μάλιστα, μέχρι το 2007, οι μετοχέ των τραπεζών είχαν επανέλθει πάνω κάτω στα επίπεδα του 1999. Όχι, τα περισσότερα χρήματα χάθηκαν σε περιφερειακέ μετοχέ. Οι περισσότερε από μικρέ εταιρείε με χαμηλή αρχική τιμή μετοχή, οι οποίε γνώρισαν εξωπραγματική και αντικειμενικά ανεξήγητη άνοδο μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το εξή. Τον Ιανουάριο του 1997, στο Αθηνικό Χρηματιστήριο συμμετείχε μία μικρή εταιρεία με την επωνυμία Δημητριάδη, η οποία ήταν στον χώρο των εφασμάτων. Η τιμή τη μετοχή τη ήταν μόλι 61 δραχμέ, δηλαδή 0,17 ευρώ. Θα μπορούσαμε να την πούμε και penny στοκ. Στι αρχέ του 1999, η τιμή τη μετοχή είχε ανέβει στι 1.000 δραχμέ περίπου, ή κάτι λιγότερο από 3 ευρώ. Όμω, αυτή η άνοδο ήταν μόνο η αρχή. Σύμφωνα με μία δημοσίευση τη καθημερινή, στι αρχέ του 1999, η εταιρεία Δημητριάδη αγόρασε μία ομάδα μεγαλοεπιχειρηματιών. Η ομάδα αυτή περιλάμβανε τον Κυριακού του Αντένα, τον Μιτιλινέο του Ομόνιου Ομίλου, τον Κορασίδη και τον Παπαέλληνο. Επικεφαλή τη εξαγορά ήταν ο Πολ Παπαδόπουλο, ο οποίο κατέληξε να γίνει πασίγνωστο ω ο γκουρού του χρηματιστηρίου εκείνη την περίοδο. Η εταιρεία μετονομάστηκε σε Αθηναϊκέ Συμμετοχέ και άλλαξε το αντικείμενό τη από τα υφάσματα σε επενδυτικά προϊόντα. Λίγο πολύ κάτι σαν αυτό που είχε κάνει ο Warren Buffett με την Berkshire Hathaway, η οποία είχε επίση ξεκινήσει από τον κλάδο τη κλειστοϊφαντουργία. Απλά, στην περίπτωση του Μπάφετ, η αλλαγή είχε γίνει σταδιακά μέσα σε διάστημα ετών. Σε αθηναϊκέ συμμετοχέ, η αλλαγή έγινε εν μία νυχτή. Με τον Πόλ Παπαδόπουλο να προωθεί τη μετονομασμένη εταιρεία σαν Παλαβό, και χρησιμοποιώντα τα ονόματα των μεγαλοεπιχειρηματιών σαν εγγύηση, μέσα σε πέντε μήνε η τιμή τη συμμετοχή είχε φτάσει στι 14.000 δραχμέ, δηλαδή τα 41 ευρώ. Το Σεπτέμβριο του 1999, στην κορύφωση του δείκτη, η μετοχή των αθηναϊκών συμμετοχών είχε αγγίξει τι 19.000 δραχμέ, δηλαδή κάτι λιγότερο από 56 ευρώ. Αυτή ήταν μια αύξηση σχεδόν 31.000% από την τιμή τη Δημητριάδη 1,5 χρόνο αργότερα. Με πιο απλά λόγια, 310 φορέ πάνω. Αν κάποιο θεωρητικά είχε επενδύσει 4 εκατομμύρια δραχμέ στη συμμετοχή τη Δημητριάδη με 61 δραχμέ στη μία το 1997, το Σεπτέμβριο του 1999 οι μετοχέ του θα άξιζαν 1,24 δισεκατομμύρια δραχμές. Σε ευρώ, μία επένδυση κάτω των 12.000 ευρώ, όσο δηλαδή ένα οικονομικό καινούριο αυτοκίνητο, θα έχει γίνει σχεδόν 3.700.000 ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς των αθλητικών συμμετοχών στη μέγιστη ταχμή τη μετοχή ήταν 650 δισεκατομμύρια δραχμέ, γεγονό εντελώ ανεξήγητο από τη στιγμή που η Ιωνική Τράπεζα, την ίδια περίοδο, είχε κεφαλαιοποίηση γύρω στα 400 δισεκατομμύρια δραχμέ. Μικρότερη αριθμητικά αλλά και πάλι θεαματική ανάπτυξη είχαν οι μετοχέ μία σειρά εταιρεών στο ίδιο διάστημα, από τον Ιανουάριο του 1997 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1999. Οι εταιρείε που οι μετοχέ του είχαν ξεκινήσει κάτω από τι 100 δραχμέ και έφτασαν να αξίζουν χιλιάδε δραχμέ μέσα σε 1,5 χρόνο. Επειδή το να λέμε 5 και 7000% ακούγεται περίεργο και κάπου χάνει και το νοήμά του ανέκφραση, θα πούμε απλά τον αριθμό με τον οποίο πολλαπλασιάστηκε η τιμή των μετοχών των παρακατώ εταιρεών η μετοχή της γάλας στο κατασκευαστικό κλάδο σε εκείνο τον 1,5 χρόνο ανέβηκε 77,5 φορές. Μία επένδυση ενός εκατομμυρίου δραχμού τον Ιανουάριο του 1997 θα είχε γίνει 77.500.000 το Σεπτέμβριο του 1999. Η επίση κατασκευαστική ερμής ανέβηκε πάνω από 65 φορές. Η επενδυτική δίας ανέβηκε πάνω από 55 φορές. Τα κλωστήρια ναούσης ανέβηκαν πάνω από 41 φορές. Η εσκιμό ανέβηκε πάνω από 36 φορές ο όμιλο Κλονατέξ ανέβηκε σχεδόν 15 φορέ. Να σημειωθεί πω αυτέ οι εταιρείε με τη μετεωρική άνοδο δεν ήταν όλε του άγνωστα πυροτεχνήματα που προέκυψαν από το πουθενά, όπω οι εθνικέ συμμετοχέ. Η Εσκιμό ήταν αρκετά γνωστή εταιρεία στον χώρο των λευκών ηλεκτρικών συσκευών, με ψυγεία, κουζίνε, πλυντήρια και τα σχετικά. Όσο για τον όμιλο Κλονατέξ, που περιλάμβανε και τα κλειστήρια ναούση, επικεφαλή του ήταν ο 42 χρονος Θωμά λαναρά, μία από τι πιο γνωστέ επιχειρηματικέ προσωπικότητε τη χώρα. Το 2000, ο λεγόμενο Σερ Τόμα είχε συμμετοχέ σε 32 εταιρείε, από κλωστοϊφαντουργικέ μέχρι τηλεπικοινωνίε με τη Λανέτ. Η επιχείρησή του ήταν ο πέμπτο μεγαλύτερο κλωστοϊφαντουργικό όμιλο στην Ευρώπη. Υπολογίζεται πω μόνο ο όμιλο Κλωνατέξ μέσα από το χρηματιστήριο και τι τράπεζε είχε αποκομίσει το 99 πάνω από 200 δισεκατομμύρια δραχμέ, δηλαδή περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική αξία όλων των το εταιρεών του Λαναρά στην ακμή του χρηματιστηρίου ξεπερνούσε τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, πρωτοσέλιδο των εφημερίδων φιλοξενούσε πληροφορίε πω η Κλωνατέξ δεν παζάρευε να αγοράσει μία σειρά εταιριών. Από την Τελεστέτ μέχρι την Ιταλική Μπένετον, την Τόμι Χίλφιγκερ, την Νότικα και την Τίμπερλαντ. Και τέτοιε ειδήσει συνοδεύονταν με αλλεπάλληλα limit-up συμμετοχής του ομίλου. Πέραν αυτών, κατασκευαστικέ όπω οι Σιγάλε και Ερμή δικαιολογούσαν την ανάπτυξή του με πρόσχημα τι αυξημένε κατασκευαστικέ ανάγκε για την επερχόμενη Ολυμπιάδα. Ακόμα και πριν οι επενδύσει αυτέ φτάσουν στα δυσθεώρητα ύψη, ακόμη και όταν είχαν απλά δεκαπλασιαστεί, φαίνονταν σαν πολύ καλύτερε ευκαιρίε έναντι των μετοχών των τραπεζών και των άλλων blue chips που δεν είχαν πλησιάσει ούτε στο ελάχιστο τιμή τη αποδόση. Το ενδεχόμενο να διπλασιαστεί μια επένδυση θα ήταν θελκτικό για τον περισσότερο κόσμο. Το να έχει όμω δει μια μετοχή ήδη να δεκαπλασιάζεται και να συνεχίσει να αυξάνεται στα μάτια έκανε την όλη ιδέα τη επένδυση πραγματικά καταμάχητη. Εκτό όμω από τι εταιρείε που αναφέραμε, οι οποίε βρίσκονται στο χρηματιστήριο ήδη από το 1997, αριθμό ρεκόρ από νέε εταιρείε αποφάσισαν να μπουν το 1999 στου Η μανία τη αγορά των μετοχών θα σήμαινε εύκολη συγκέντρωση σημαντικών κεφαλαίων χωρί ουσιαστικό κόστο πολλέ από αυτέ τι εταιρείε, υπό κανονικέ συνθήκε, δεν θα μπορούσαν με κανέναν τρόπο να δικαιολογήσουν το να μπουν στο χρηματιστήριο. Φήμε κυκλοφορούσαν πω οι πολιτικέ γνωριμίε συγκεκριμένων επιχειρηματιών με στελέχη τη κυβέρνηση του επέτρεψαν να προσπεράσουν τι προτεραιότητε και οι εταιρείε του να ενταχθούν νωρίτερα στο χρηματιστήριο. Ο πυρετό αγορά κάθε είδου μετοχών είχε σαν αποτέλεσμα να ξεφτρώσουν παντού οι λεγόμενε ΕΛΔΕ, δηλαδή οι εταιρείε λήψη και διαβίβαση εντολών. Με άλλα λόγια, μικρά γραφεία που αναλάβαν να αγοράσουν και απολύσουν μετοχέ με την ανάλογη προμήθεια σε κάθε αγοραπολισία. Ενώ στι αρχέ του 1999 υπήρχαν περίπου 300 τίτλοι σε όλη την Ελλάδα, μέχρι το τέλο τη χρονιά είχαν ξεπεράσει τι χίλιε. Πολλοί άνθρωποι πίσω από αυτέ τι νεοσύστατε σελίδε είχαν μόνο ενθουσιασμό γύρω από το χρηματιστήριο και α πούμε ελαστική ηθική. Στο κάτω-κάτω, το δικό του κέρδο ήταν από την προμήθεια αγορά και πώληση, ανεξαρτήτω του αν μία μετοχή ανέβαινε ή έπεφτε. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν του συνέφερε να συστήσουν συγκράτηση στου επενδυτέ, που η πλειοψηφία του δεν είχε ασχοληθεί ποτέ με τι επενδύσει. Τέτοιου είδου ΕΛΔΕ δεν άνοιξαν μαζικά μόνο στι μεγάλε πόλει, αλλά μέχρι και σε μικρά χωριά. Επέτρεψαν έτσι σε υπερήλικε κατοίκου να επενδύσουν οικονομίε μια ζωή και σε αγρότε να ξεπουλούν τα κτήματα και τον εξοπλισμό του για να επενδύσουν. Θα του βρείτε στην ΕΛΔΕ τη γειτονιά. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 1999 λέγεται πω από 1,5 εκατομμύριο μέχρι 1.800.000 πολίτε είχαν κωδικό στο χρηματιστήριο. Υπολογίζεται πω το 27% των Ελλήνων ηλικία 18 65 ετών είχαν εισέλθει στου Σοφοκλαίου. Μόνο μέσα στο Σεπτέμβριο, πάνω από 580.000 κωδικοί πραγματοποίησαν τουλάχιστον μία αγοραπολισία μετοχών. Με το τόσο αυξημένο ενδιαφέρον για το χρηματιστήριο, δεν θα μπορούσαν λοιπόν από το χώρο τα μέσα μαζική ενημέρωση. Οι εφημερίδε στον χώρο των οικονομικών είδαν την κυκλοφορία του να σπάει κάθε ρεκόρ. Πράγμα λογικό, από τη στιγμή που εκατοντάδε χιλιάδε άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ποτέ ασχοληθεί στο παρελθόν με επενδύσει, ήθελαν να ενημερωθούν για το χρηματιστήριο. Ακόμα όμω και οι γενικέ ειδησιογραφικέ εφημερίδε άρχισαν να περιέχουν ολόκληρα ένθετα ειδικά για το χρηματιστήριο. Και η πορεία των μετοχών ανακοινώνονταν καθημερινά στα δελτία ειδήσεων των καναλιών. Αν η φούσκα του χρηματιστηρίου είχε κρατήσει λίγο παραπάνω, πιστεύω θα ήταν θέμα χρόνου να βγει ένα τηλεοπτικό κανάλι αποκλειστικά για τα οικονομικά τη επενδύσει. Τώρα, για το αν οι μεγαλοεκδόσει των εφημερίδων, οι καναλάρχε ή ακόμα και μεμονωμένοι δημοσιογράφοι στον χώρο του οικονομικού ρεπορτάζ είχαν συμφέροντα σε συγκεκριμένε εταιρείε στο χρηματιστήριο, αυτό είναι ένα γρίφο επίπεδου τι κάνει μια ονιά στα κεραμίδια. Σε κάθε περίπτωση ήταν τέτοιο ο βομβαρδισμό σχετικά με το χρηματιστήριο και τα κατάφαστα limit up του που ήταν ικανό να προξενήσει προβληματισμό κυριολεκτικά στον οποιονδήποτε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το καλοκαίρι του 99 να συζητάμε με του φίλου μου αν υπήρχε κάποιο τρόπο να συμμετέχουμε κι εμεί στο χρηματιστήριο. Μιλάμε τώρα για κολοπέδια 16-17. Ανάμεσα στη Δευτέρα και την Τρίτη Λυκείου, χωρί εισόδημα, χωρί οικονομίε και χωρί να ξέρουμε πού μα πάνε τα τέσσερα. Τέτοια ήταν η δύναμη του βομβαρδισμού από παντού για το χρηματιστήριο. Δημιουργούσε στον κόσμο το λεγόμενο FOMO. Fear of missing out. Δεκαετίε πριν να εμφανιστεί επίσημα σαν <ΣΣΣΣ> Συνήθω, όταν αναφερόμαστε στο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, μιλάμε για το ρόλο που έπαιξαν οι πολιτικοί. Όπω αναφέραμε, η πρώτη άνοιξη του χρηματιστηρίου είχε ξεκινήσει από τι προοπτικέ τη Ελλάδα για την ένταξη στην ΟΝΕ, που είχε τραβήξει το ενδιαφέρον των ξένων θεσμικών επενδυτών. Αυτό σημαίνει πω σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε πω η άνοιξη του χρηματιστηρίου ξεκίνησε σε ένα οργανωμένο σχέδιο από την πολιτική ηγεσία τη χώρα. Αυτό όμω δεν σημαίνει πω οι πολιτικοί δεν εκμεταλλεύτηκαν εκείνη την άνοιξη στο έπακρο για πολιτικού σκοπού. Και πω δεν συνέχιζαν να εκφράζουν την εμπιστοσύνη στο ελληνικό χρηματιστήριο ακόμα και μετά την πω όλα είναι καλά. Ήταν ακριβώ σαν την ορχήστρα στο Τιτανικό, που συνέχισε να παίζει όσο το πλοίο βυθιζόταν. Όπω αναφέραμε, το Πασόκ του Κώστα Σιμίτη ήθελε οπωσδήποτε η χώρα να μπει στο ευρώ. Και στην άδεια του χρηματιστηρίου βρήκε μια εντό εισαγωγικών απόδειξη για το πόσο εύρωστη είναι η οικονομία τη χώρα. Το χρηματιστήριο πάει κανόν. Ό,τι και να λένε, ψηφίζει Πασόκ. Η Ελλάδα το καλοκαίρι πλέον θα έχει ένα χρηματιστήριο θα του ζηλεύουν πολλά άλλα διεθνή χρηματιστήρια. Τα ΔΕΦ ο Υπουργό Εθνική Οικονομία Γιάννη Παπαντονίου στι 2 Ιουνίου του 1999. Το ίδιο μήνα, στην προεκλογική στρατηγική τη Ευρωεκλογέ, κυκλοφορεί αφήσει του Πασόκ με τίτλο Σήμερα ένα εκατομμύριο επενδυτέ ξέρουν ότι οι μετοχέ του έχουν αξία. Για του επενδυτέ δημιουργήθηκαν νέε ευκαιρίε τοποθέτηση των αποτομιεύσεών του με υψηλή απόδοση. Σήμερα, ένα εκατομμύριο επενδυτέ, όπω και όλοι οι Έλληνε, ξέρουν ότι οι μετοχέ έχουν αξία. Αυτό έλεγε μία ανακοίνωση τύπου του Πασόκ στι 8 Ιουνίου. Το χρηματιστήριο θα συνεχίσει να αντανακλά τη δύναμη τη ελληνική οικονομία. Πάλι ο Γιάννη Παπαντονίου το Σεπτέμβριο. Το χρηματιστήριο είναι ένα θεσμό σημαντικό για την πρώτη τη οικονομία. Είναι ένα θεσμό ο οποίο εξυπηρετεί την οικονομία. Είπε ο Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη στι αρχέ Σεπτεμβρίου σε συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη. Ο τζίρο του χρηματιστηρίου θα είναι υψηλό και θα αποδώσει αυτά τα οποία έχουμε σχεδιάσει. Υπήρξαν φωνέ ανθρώπων που να προειδοποίησαν για τον κίνδυνο. Φυσικά υπήρξαν. Όμω δεν φαίνεται τι άκουσε σχεδόν κανεί. Ο Θεόδωρο Καρατζά, τότε πρόεδρο τη Εθνική Τράπεζα, μέσα από την εφημερίδα Καθημερινή, καλούσε του πολιτικού και του επενδυτέ να προσέχουν την ξέφρενη πορεία του χρηματιστηρίου. Ο χρηματιστή Τζόνι Μαρκόπουλο ζητούσε σε LD να σταματήσουν να χορηγούν το λεγόμενο αέρα στου πελάτε του. <Κι> σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε και το πόσο περιορισμένο ήταν το θεσμικό και υποπτικό πλαίσιο εκείνη την περίοδο στο ελληνικό χρηματιστήριο. Συγκεκριμένα ήταν ιδιαίτερα περιορισμένο όσον αφορά το inside trading δηλαδή την εσωτερική πληροφόρηση. Σήμερα, η αγορά ή η πώληση μετοχών βασισμένη σε πληροφορίε που είναι εσωτερικέ σε μια εταιρεία και δεν έχουν ανακοινωθεί δημοσίω είναι μια πράξη τρομερά παράνομη. Άνθρωποι έχουν μπει στη φυλακή για αυτή. Εκείνη την περίοδο όμω, οι νόμοι όπω ο 1969 του 1991 ή ο 2533 του 1997 μιλούσαν μόνο για ψευδεί ή ανακριβεί πληροφορίε που θα επηρέαζαν την τιμή μια μετοχή. Αν η εσωτερική πληροφόρηση ήταν αληθινή πληροφορία, θεωρητικά δεν τραγίζαν καθόλου οι νόμοι του ελληνικού κράτου. Όπω και να έχει, μέσα στον πυρετό των αγορών είναι αμφίβολο το κατά πόσο εφαρμόστηκαν έστω και οι υπάρχοντε νόμοι. Ειδικά σαν μέτρη τη Σελδέα, όπου ορισμένοι αεριτζίδε υπόσχονταν στου πελάτε του πω του πρότειναν το καλό χαρτί για να επενδύσουν και να απολαπλασιάσουν τα χρήματά του. Στο κάτω-κάτω, τι του ένοιαζαν το δίθεν καλό χαρτί είχε άνοδο ή πτώση. Το δικό του κέρδο προερχόταν από την προμήθεια και στην αγορά και στην πώληση, ανεξάρτητα από την πορεία τη μετοχή άνθρωποι που γνώριζαν εργαζόμενοι στου Σοφοκλέου, του έπρεπε στα τηλέφωνα να του αποκαλύψουν τη γνώση που φαντάζονταν πω είχαν για το ποια είναι η καλύτερη μετοχή για να επενδύσουν. Όποιο από αυτού προσπαθούσε να του αποτρέψει από το να τζογάρει τι οικονομίε του σε ένα χώρο που δεν γνωρίζουν και δεν καταλαβαίνουν, απλά του έκοβαν την καλή μέρα. Είναι χαρακτηριστικό πω μόνο το 2005 με το νόμο 3340 απαγορεύτηκε η ρητά και με μεγαλύτερη σαφήνεια η χειραγώγηση τη αγορά όσον αφορά την προστασία τη κεφαλαία αγορά. Κυριολεκτικά κατόπιν εορτή. 7 Σεπτεμβρίου του 1999, λίγο πριν τη στήση το μεσημέρι, ένα σεισμό ένταση 5,9 βαθμού τη κλίμακα Ρίχτερ, με επίκεντρο την Πάρνηθα, τάραξε το νομό αλλά και του γύρω νομού. Η διάρκεια του ήταν μόνο 15 δευτερόλεπτα, αλλά ο απολογισμό ήταν τραγικό. 143 νεκροί και ζημιέ που έφτασαν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τρει άνθρωποι, οι οποίοι ζούσαν στο περιστέρι, στην ίδια τριόρφη οικοδομή, είδαν το κτίριό του να κρίνεται ω ακατάλληλο. Πήραν τα κρατικά επιδόματα προ του σεισμόπληκτου που υποτίθεται πω ήταν για επισκευέ και τα επένδυσαν όλα στο χρηματιστήριο. 17 Σεπτεμβρίου ήταν η κορύφωση του ελληνικού χρηματιστήριου. Το μεγαλύτερο νούμερο που είδε ποτέ γενικό δείκτη των μετοχών μέχρι τότε και μέχρι σήμερα. Σε επόμενε ημέρε ξεκίνησε η πτώση. Στο φίλο του βήματο στι 21 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννη Παπαντονίου δήλωσε. Σημειώθηκε μία μικρή διόρθωση και εκτιμώ ότι το ελληνικό χρηματιστήριο θα περάσει από μία φάση ανάπαυλα, αφαίρεση του υπερβολικού ενθουσιασμού και θα παραμείνει σε αυτά για κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτό θα είναι θετικό και για το χρηματιστήριο και για την οικονομία. Την ίδια εκείνη ημέρα, μέρα, μέχρι το τέλο τη συνεδρίαση, ο γενικό δείκτης είχε χάσει σχεδόν 13%. Με την πτώση, όλο και να επιταχύνεται, οι πολιτικοί προσπαθούν να καθισχάσουν τον κόσμο πω τα λεφτά του είναι ασφαλεί στο χρηματιστήριο. Στο κάτω-κάτω, υποτίθεται πω το χρηματιστήριο έδειχνε την καλή κατάσταση τη οικονομία τη χώρα. Η κατάσταση τη Οφοκλαίου θα ομαλοποιηθεί μέσα σε ένα-24 ώρα δήλωσε τον Οκτώβριο ο Κώστας Σιμίτη στη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου του Πασόκ. Δεν υπάρχει κανεί απολύτω κίνδυνο. Πήραμε πολύ έγκαιρα τι αναγκαίε πρωτοβουλίε, ώστε ήδη σήμερα να έχουν γίνει όλε οι αναγκαίε ρυθμίσει. Δεν υπάρχει κανεί απολύτω κίνδυνο στο χρηματιστήριο, δήλωσε ο Γιάννη Παπαντονίου σε 9 Νοεμβρίου του 1999. Το 2000 η πορεία του χρηματιστηρίου θα είναι δυναμικά ανωδική, καθώ η ένταξη τη χώρα στην ΟΝΕ θα δώσει είπε πάλι ο Γιάννη στι 6 Δεκεμβρίου. Η περίοδο νευρικότητα στο χρηματιστήριο έχει ημερομηνία λήξη. Είναι η 9η Απριλίου. Είναι η επανεκλογή τη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Είναι η αποκατάσταση συνθηκών ηρεμία στο χρηματιστήριο, στην οικονομία, στη χώρα. Εμεί, το ΠΑΣΟΚ, είμαστε εγγυητέ τη ομαλή πορεία των αγορών και τη ελληνική οικονομία. Όσοι είναι στο χρηματιστήριο θα είναι κερδισμένοι. Είναι πολύ απλό το μήνυμα, το συμπέρασμα, το διατάφτα αυτών των εκτιμήσεων. Θα πάει καλά το χρηματιστήριο, διότι η οικονομία πάει πολύ καλά. Πάει καλύτερα και από ό,τι περιμέναμε. Και τα δύο προηγούμενα τα είπε ο Γιάννη Παπαντονίου στι 23 Μαρτίου του 2000. Εμεί μοιαζόμαστε για του επενδυτέ του χρηματιστηρίου. Θέλουμε να βλέπουμε τους που το του επενδυτέ που τοποθετούν το περισσεύμα του στο χρηματιστήριο να αμείβονται. Είπε ο Κώστα Σιμίτη στι 5 Δεκεμβρίου του 2000. <Συλίου> Η πολυπόθητη είσοδο τη Ελλάδα στο ευρώ το 2001 όχι μόνο δεν έκανε το χρηματιστήριο να ανέβει, αλλά δεν μπόρεσε ούτε προσωρινά να σταματήσει την πτώση. Όπω ίσω φαντάζεστε οι μετοχέ φούσκε που είχαν τι αστρονομικέ ανόδου είχαν και τη μεγαλύτερη πτώση. Μέχρι το Φεβρουάριο του 2001, η μετοχή των Αθηναϊκών Συμμετοχών είχε πέσει πάνω από 97% από τη μέγιστη τιμή τη. Στι κατασκευέ, η μετοχή τη Γάλλα έπεσε πάνω από 94% και τη Ερμή σχεδόν 75%. Η επενδυτική Δία σχεδόν 88%. Τα κλωστήρια Ναούση σχεδόν 92%. Η Εσκιμό σχεδόν 88%. Η Κλωνατέξ σχεδόν 83%. Σε άλλε εταιρείε, όπω η Αλκάρ, η Θεσσαλική και η Νηματεμπορική, οι μετοχέ του είχαν ήδη τεθεί υπό αναστολή από το 1999 για την προστασία του επενδυτικού κοινού. Too little, too late. Η περίπτωση του Εμίλου Κλωνατέξ ήταν και η αρχή του τέλου για το Λαναρά. Το 2001, μετά το ξεφούσκο με του Εφοκλέους, τράπεζε και επενδυτέ έκλεισαν τι τρόφιγγε χρηματοδότηση και ο ομίλο ξέμεινε χωρί ρευστότητα. Στη συνέχεια είχε αντιμετωπίσει και τον ανταγωνισμό από φθηνά νήματα και υφάσματα από την Κίνα. Τα 17 κλωστήρια που είχε στην ακμή τη άρχισαν να κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Η μετοχή τη Κλωνατέξ, που τον Ιανουάριο του 2000 ήταν στα 65 ευρώ, μέχρι το 2011 είχε πέσει στα 0,04 ευρώ. Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Λανέτ, που σε αρχέ του 2000 η μετοχή τη ήταν στα 60 ευρώ, ω το 2008 είχε πέσει στα 0,12 ευρώ, όταν τέθηκε εκτό διαπραγμάτευση λόγω οικονομικών προβλημάτων. Αντίστοιχο φούσκομα και ξεφούσκομα είχαν οι μετοχέ των εταιριών Δούδο Φάνκο και τα κλωστήρια Ναούση. Η συνολική πτώση του χρηματιστηρίου Αθηνών συνεχίστηκε για όλο το 2001. Τα γεγονότα τη 11η Σεπτεμβρίου στι ΗΠΑ, που βήθησαν διεθνώ στα χρηματιστήρια, έσπρωξαν ακόμη πιο χαμηλά του οφοκλέου. Τέλη Μαρτίου του 2003, ο Γενικό Δείκτη, από το υψηλό των 6.355 μονάδων το Σεπτέμβριο του 1999, είχε πέσει στι 1.367 μονάδε. Επίπεδα 1997. Ήδη από το 1999 η Εισαγγελική Αρχή θεώρησε ύποπτη την πορεία των μετοχών των εταιριών που αναφέραμε, καθώ και άλλων σε ένα σύνολο 23 εταιριών. Στόχο ήταν να διερευνηθεί η περίεργη αύξηση τη τιμή τη συμμετοχή του, οι περίεργε αγοραπολισίε μεγάλων πακέτων μετοχών, οι δεσμεύσει που είχαν εξαγγείλει στα πλαίσια αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίε δεν πραγματοποιήθηκαν και γενικότερα η πόνε για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματο σε βαθμό κακουργήματο. Αρχικά η υπόθεση κόλλησε λόγω τη εμπλοκή τη ανακρίτρια Κωνσταντίζου Μπουρμπούλια σε παραδικαστικό κύκλωμα για το οποίο κατέληξε να διωχθεί πειθαρχικά και ποινικά. Η Νέα Δημοκρατία έγινε κυβέρνηση το Μάρτιο 2004. Μία από τι προεκλογικέ δεσμεύσει του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή ήταν να ξεδιαλύνει την υπόθεση του χρηματιστηρίου. Το 2009, βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών παρέπεψε 67 άτομα σε δίκη, χρηματιστέ και επιχειρηματίε. Στη συνέχεια, με εφετειακό βούλευμα, οι κατηγορούμενοι μειώθηκαν σε 42 οι οποίοι δικάστηκαν και αθώθηκαν το 2013. Μάλλον ο Douglas Άνταμ δεν θα φανταζόταν ποτέ πω το 1942 ήταν η απάντηση σε αυτή ακριβώ την ερώτηση. Η εισαγγελία του Αρίου Πάγου άσκησε ανέρεση κατά τη αθωτική απόφαση, καθώ έκρινε πω η απρακτική απόφαση στερούταν ειδική και περιστατωμένη αιτιολογία. Οι κατηγορούμενοι βρέθηκαν ξανά ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου υπό άλλη σύνθεση. Αθώθηκαν ξανά. Το 2018, με την υπόθεση να έχει ενηλικιωθεί πλέον, το Πενταμελέ Εφετείο Αθηνών και το Πενταμελέ Εφετείο Κακουργημάτου Αθήνα έριξαν την τελική αυλαία. Από του 42 κατηγορουμένου, 6 δεν βρίσκονταν πλέον στη ζωή. Οι υπόλοιποι 36 αθώθηκαν από κάθε κατηγορία για τρίτη φορά. Έτσι κι αλλιώ, αν καθυστερούσαν λίγο ακόμα, το Μάρτιο του 19 θα παραγράφονταν τα όποια δικήματα του 99 λόγω 20 αδετίες. Όπως Όπω και να έχει, για τα τρισεκατομμύρια δραχμών ή τα δισεκατομμύρια ευρώ που εξαφανίστηκαν, επισήμω δεν υπήρξε καμία απάτη και κανένα υπέτειο η δικαιοσύνη στα καλύτερά τη. <Κι> οι αριθμοί για τη συνολική απώλεια χρημάτων διείστανται. Κάποιε πηγέ λένε πω χάθηκαν 55 τρισεκατομμύρια δραχμέ, δηλαδή 161 δισεκατομμύρια ευρώ. Άλλοι λένε πω οι απώλειε ξεπέρασαν τα 220 δισεκατομμύρια ευρώ. Είτε έτσι είτε αλλιώ, οι μεγαλύτεροι χαμένοι ήταν οι μικροεπένδυτε. Άνθρωποι που επένδυσαν το ειστέρημά του από τα μία σημεία ζωή, που πούλησαν περιουσιακά στοιχεία που κατέληξαν ακόμα και αδανιστούν που ίσω είδαν 500.000 δραχμέ να γίνονται 5 εκατομμύρια σε λίγου μήνε. Ύστερα όμω είδαν τι επενδύσει του να γίνονται ακριβώ μηδέν. Τεράστιε απώλειε υπήρξαν επίση στα αποθεματικά ασφαλιστικών ταμείων, δηλαδή τα χρήματα που προορίζονταν για τι μελλοντικέ συντάξει των εργαζομένων. Όμω οι επιπτώσει του κράχ δεν σταμάτησαν εκεί. Μέχρι σήμερα, από τι περισσότερε από 300 εταιρείε που στο χρηματιστήριο το 1999, οι 159 έχουν πλέον αποχωρήσει. Από αυτέ, πολλέ χρεοκόπησαν και έκλεισαν. Από τα πιο γνωστά κανόνια ήταν ο Πουλιάδη, η Άλτεκ, η Ασπή Πρόνοια, ο Κορασίδη και ο Πετζεντάκη. Έκλεισαν επίση μεγάλη εκδοτική όμιλη, όπω η Μάκο. Άλλε εταιρείε εξαγοράστηκαν και συγχωνεύτηκαν. Οι ελληνικέ τράπεζε έμειναν οι μισέ στον αριθμό. Αντίστοιχα, πολλέ συγχωνεύσει αλλά και χρεοκοπίε είχε και ο κλάδο των κατασκευών. Βέβαια, δεν θα αποδώσουμε όλε αυτέ τι χρεοκοπίε στην πτώση του χρηματιστηρίου μέχρι το 2003. Οι περισσότερε τράπεζε, α πούμε, συγχωνεύτηκαν μετά τη διεθνή κρίση του 2008, που δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο με τα γεγονότα του 1999 στην Ελλάδα. Όμω, αρκετοί άνθρωποι είχαν κρατήσει συμμετοχέ του από το 1999 με την ελπίδα πω θα ξανανεύαινε κάποια στιγμή στο μέλλον. Σε όλε αυτέ τι εταιρείε που χρεοκόπησαν και έκλεισαν, οι μετοχέ απλά μηδενίστηκαν. Δεν υπήρχε πλέον η παραμικρή πιθανότητα για ανάκτηση έστω μέρου τη επένδυση. Το ίδιο ακριβώ συνέβη και σε ορισμένε περιπτώσει εξαγορών. Κάποιε εταιρείε που συνέχισαν να λειτουργούν βγήκα από το χρηματιστήριο και οι μέτοχοι έμειναν με τα χαρτιά στο χέρι. Εκτό όμω από τι οικονομικέ ζημιέ, μια σημαντική επίπτωση ήταν πω οι περισσότεροι Έλληνε έχασαν κάθε εμπιστοσύνη στο ελληνικό χρηματιστήριο αλλά και τι επενδύσει γενικότερα. Ειδικά όσοι έχασαν οι ίδιοι του κόπου μια ζωή ή είδαν το ίδιο να συμβαίνει στου κοντινού του φίλου και συγγενεί. Έχουμε μιλήσει αναλυτικά σε προηγούμενο βίντεο για το πόσο σημαντικέ είναι οι επενδύσει, που είναι πιθανώ ο μόνο τρόπο να προφυλάξουμε τι αποταμιεύσει μα από την επίδραση του πληθωρισμού. Αρκεί βεβαίω η κάθε επένδυση να γίνεται με προσεκτική έρευνα και με σύνεση. Α μην ξεχνάμε πω βρισκόμαστε στο 2021. Μέσω ίντερνετ έχουμε άμεση πρόσβαση σε αναλυτικέ ιστορικέ πληροφορίε για διεθνεί χρηματιστηριακού δείκτε ή και μεμονωμένε εταιρείε. Και πολλέ δυνατότητε για διαστερώσουμε τι πληροφορίε χωρί να βασιζόμαστε στα λεγόμενα παπαγαλάκια, όπω το 99. Αν σε ενδιαφέρει και εσένα να επενδύσει στα μεγαλύτερα διεθνή χρηματιστήρια, είτε σε μεμονωμένε μετοχέ, είτε σε index funds και ETF, που ακολουθούν συγκεκριμένου δείκτε, κάνοντα δωρεάν εγγραφή στη Freedom 24 από το σύνδεσμο στην περιγραφή, θα έχει 30 ημέρε συναλλαγών χωρί την παραμικρή προμήθεια. Η μητρική εταιρεία Freedom Finance ιδρύθηκε το 2008 από μια ομάδα 6 ατόμων. Σήμερα οι εταιρείε και οι θεατρικέ τη έχουν 96 γραφείε σε 7 χώρε, ενώ απασχολούν περισσότερου από 2.000 υπαλλήλου. Τέλο, η Freedom Finance συμμετέχει στη διευγράμματιση μετοχών του δείκτη NASDAQ με κεφαλαιοποίηση αγορά 3,9 δισεκατομμυρίων. Την εταιρεία έχουν εμπιστευτεί περισσότεροι από 290.000 πελάτε σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία, με συνολικέ επενδύσει άνω του 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Και είναι η πρώτη ευρωπαϊκή πλατφόρμα που επιτρέπει την επένδυση σε επικείμενε IPOs αμερικανικών εταιρεών. Η πλατφόρμα Freedom 24 είναι πλήρω εξελινισμένη. Το νόημα λογαριασμού γίνεται μέσα σε 10 λεπτά, εντελώ αυτοματοποιημένα και αναγνωρίζει κανονικά τι ελληνικέ ταυτότητε. Από το σύνδεσμο στην περιγραφή μπορεί να κάνει δωρεάν εγγραφή σου, μέσω τη οποία στηρίζει ενεργά το κανάλι του Ψησιτέψ για να συνεχίσουμε να σε βγάζουμε ηλίθιο. Εσά, ποια είναι η άποψή σα. Ζήσετε προσωπικά εσεί, οι φίλοι σα ή μέλη τη οικογένειά σα τη φούσκα του χρηματιστηρίου του 99. Πιστεύετε πω θα φτάσει ποτέ ξανά το ελληνικό χρηματιστήριο να ξεπεράσει τι 6.000 μονάδε τουλάχιστον όσο ζούμε και να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων επενδυτών. Γράψτε μα στο σχόλιο. Αν σου άρεσε το βίντεο, ξέρει τι να κάνει. Αν δεν σου άρεσε το βίντεο, Τότε το IQ σου δεν έχει κάποιο limit down που να το σταματήσει από το να πέφτει. Απλά συνεχίζει να μειώνεται μέχρι να μηδενιστεί. Ίσως και να πάει στο αρνητικό, οπότε και γίνει αυτόματα επιπαιδιστή και αντίεμβολιαστή. Είμαι ο Άγγελο Κυρίτσι και μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά.